εορτάζουμε τη μνήμη της μεγάλης γυναικός που κατετρόπωσε με τη μετάνοιά της τον διάβολο με όλες του τις δυνάμεις. Η μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας μας δίνει την δυνατότητα να δούμε το μέγεθος, το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μέγεθος της μετάνοιας, το πόσον είναι παντοδύναμη να ανατρέψει όλο το κακό της αμαρτίας και τον άνθρωπο της αμαρτίας να τον αναγάγει σε αγιότητα. Έχουμε να μιλήσουμε για την μεγάλη αμαρτωλό γυναίκα η οποία από μικρής ηλικίας έγινε όργανο του σατανά, του διαβόλου και της σαρκός. Μπορούμε φανταστικά στα τόσα της χρόνια πόσες ψυχές οδήγησε στο βάραθρο. Και ο σκοπός της που πήγε στα Ιεροσόλυμα κατά το πώς διαλαμβάνεται εις των βίων της, δεν πήγε για προσκύνημα όπως πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε τους Αγίους Τόπους, αλλά πήγε για να θυρεύσει καινούριους και διαφορετικούς εραστές. Και στο πλοίο μέσα που ανέβηκε, πήγε χωρίς χρήματα και εκεί παρέδωσε τον εαυτόν της και πλήρωσε τον ναύλο με την πώληση του σώματός της. Αυτή η μεγάλη αμαρτωλός γυναίκα ανέτρεψε όλο το σύστημα του διαβόλου. Να μου πεις ότι ήτανε θεοφοβούμενη, ότι ήξερε για Χριστό, τίποτε δεν ήξερε. Για αυτήν ήταν άγνωστος ο Χριστός και η σωτηρία. Όταν ήρθε και για αυτήν το πλήρωμα του χρόνου, την εισαγήνευσε ο Θεός με τον πάνσοφο τρόπο, το που ξέρει σαν επιστήμον να θυρεύει τις ψυχές από την κόλαση, από την αγκαλιά του διαβόλου και να την φέρνει στην δική του αγκαλιά. Είναι ο Χριστός, ο Πατέρας, ο αδελφός μας, ο σωτήρας μας, είναι αυτός που ανέβηκε εις τον Σταυρό για να κερδίσει κάθε ψυχή που του έχει ξεφύγει. Αυτή η μεγάλη αμαρτωλός έγινε η μεγάλη Αγία που όσες ψυχές βούλιαξε στον βούργο και στη δυσοδεία δια της μετανοίας της, δια της Αγίας της ζωής με το Άγιον της μετανοίας παράδειγμα εισαγήνευσε αναρρύθμιτες ψυχές εις μετάνοιαν και εις ελπίδα σωτηρίας. Όπως θα γνωρίζετε από τον βίον της, έφτασε εις τα Ιεροσόλυμα και μπερδεύτηκε με τους προσκυνητές. Και ήθελε, ήταν μάλιστα η γιορτή του Τιμίου Σταύρου, και ήθελε και αυτή να πάει μέσα να προσκυνήσει. Αλλά μια αόρατη δύναμη μπροστά στην πύλη της εκκλησίας την εμπόδιζε να μην μπορεί να προχωρήσει. Έκανε προσπάθεια να περάσει αλλά δεν μπορούσε. Όχι διότι την συγχαινόταν ο Χριστός, μα αφού αυτός την είχε πιάσει με το αγκίστρι του, αλλά
για να την δώσει την δυνατότητα να συνέλθει και να καταλάβει ότι ήταν αμαρτωλός και ότι εμποδιζόταν, ενώ ο Χριστός με την αγάπη του την εμπόδιζε, αυτή νόμιζε την εμποδίζει για τον βούρκο της και την δυσοδεία της, και αυτή η εμπόδιση, αυτό το οποίο την κρατούσε έξω από την εκκλησία, την βοήθησε να συνέλθει. Δηλαδή, της έκαμε ένα σεισμό και έγινε ο μεγάλος σωσμός της ψυχής της. Το κατάλαβε ότι δεν είμαι εντάξει, το καταλαβαίνω, Θεέ μου συγγνώμη, δώσ' μου μετάνοια, δώσ' μου επιστροφή και συγχώρησε να προσέρθω να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό σου. Και εκεί που ήταν στα Ιεροσόλυμα, μέχρι να προσκυνήσει, πάλι προσπαθούσε να υποσκυλήσει ανθρώπους. Σκεφτείτε στο στυλ, σε ποιο στυλ της αμαρτίας, της εμπαθίας και της εχμαλωσίας της προς τον διάβολο. Και αφού προσκύνησε, έρχεται η φώτιση να επιστρέψει στο Χριστό, αλλά δεν ξέρει τίποτε. Πώς θα επιστρέψει? Δεν ήξερε να κάνει το σταυρό της. Και δέστε τώρα κατόρθωμα που κατά την πείρα την μοναστική δεν θα μπορούσε κανείς με τα φυσιολογικά μέτρα του πόθου για μοναχική ζωή και ασκητική ζωή θα μπορούσε να κατορθώσει ό,τι κατόρθωσε η Αγία αυτή ψυχή. Φωτίστηκε και πήρε 3 με 5 ψωμιά σε έναν τορβά μέσα και φωτίζεται, καθοδηγείται από τον Χριστό μας, περνάει τον Ιορδάνη και βυθίζεται στην έρημο. Μα πού πας? Πού ξέρει από άσκηση? Πού ξέρει από δαιμόνια? Πού ξέρει να μάχεται με σκέψεις, με φαντασία, με το φοβερό της παρελθόν? Πώς θα μπορούσε? Οδηγό δεν είχε. Εδώ βλέπετε έχουμε οδηγούς. Εμείς που είμαστε στο Άγιον Όρος, είχαμε οδηγούς, εμείς είμαστε στους άλλους, με παιδιά τα οποία έχουν ευσέβεια, έχουν φώτιση, έχουν πόθο, δεν έχουν την αμαρτία αυτή της Αγίας, και πάλι κάνουμε τιτάνιον αγώνα να ανατρέψουμε το παρελθόν τους που είναι εν μέτρο, την εμπάθεια της καρδιάς, την αμαρτία και ό,τι άλλο φέραν από τον κόσμο. Μεγάλος αγώνας, διαβίου, και λίγο να σου ξεφύγουν, το βλέπεις και φέρνει τον άλλο δρόμο. Αυτή η Αγία τώρα, αυτή η αμαρτωλός, αυτός ο βούρκος, αυτή η κατά κάποιο τρόπο προηγουμένως σατανοκίνητος άνθρωπος προς την αμαρτία, με τους τόσους υποσκυλισμούς εκείνη τη στιγμή που αποφάσισε και μπήκε στην έρημο, γέμισε η ψυχή της, χωρίς να το ξέρει, με τεράστια δύναμη, με τεράστια θέληση να αγωνιστεί. Αλλά πώς να αγωνιστεί? Της ήταν άγνωστο. Στον βίο της, στον εν ολίγης βίο της, διαλαμβάνει ότι εσυνελάμβανε τον εαυτόν της να τραγουδάει επί ώρες. Και μετά λέει, μα τι κάνω τώρα? Να σκέφτεται το παρελθόν, το αμαρτωλό. Μετά συνερχόταν, φωτιζόταν, μετανοούσε τα δάκρυα ποτάμι, η άσκηση φυσιολογική, διότι τι είχε να φάει. Σιγά σιγά έγινε ακτίμων με το να μην έχει τίποτε να φορέσει. Μαχόταν με δαιμόνια, με λεγιώνες δαιμόνων που φυσιολογικά έπρεπε να τη στρίψει. Διότι τόσα χρόνια άγνωστη σε άσκηση και ευσέβεια, με ένα παρελθόν κολάσιμο, με μια εμπαθή κατάσταση πρώτου βαθμού, πώς θα μπορούσε να αντιτάξει
εναντίον αυτής της φοβεράς κλίσεως προς την αμαρτία, την αγνωσία την πνευματική, την απειρία της με τα δαιμόνια. Πώς έδωσε τη μάχη? Με τα φυσιολογικά που καθόμαστε, με το κομπιούτερ, το πνευματικό, το μοναστικό, βγάζουμε λογαριασμό ότι έπρεπε να είχε χαλάσει το μυαλό της και να γύριζε πίσω. Κι όμως έδωσε την μεγάλη μάχη, χτύπησε τον διάβολο κατάμουτρα και με τη μεγάλη της μετάνοια, την άσκηση, τους κλαθμούς της που ο Θεός τους γνωρίζει, ο Θεός τους ξέρει που τους είδε και που τους μέτρησε και της έδωσε την αγιότητα. Αγίασε πριν εξομολογηθεί, πριν κοινωνήσει. Αλλά επειδή έπρεπε να περάσει και από το κανάλι της Εκκλησίας, από τα μυστήρια της Εκκλησίας, για να μπορέσει να είναι νόμιμη η αγιότητα που κατέκτησε με τον αγώνα της, έρχεται ο καλός Θεός και φωτίζει τον αβάζο σημά να περάσει απέναντι από τον Ιορδάνη για άσκηση, για να περιοδεύσει, ίσως συναντήσει κάποιον ασκητή, γιατί τότε συνήθιζαν οι ερημίτες και ήταν σπάνιοι και τους έβρισκες κατά ευλογία και κατά χάρη Θεού. Φωτίζεται, περνάει τον Ιορδάνη και συναντά την Αγία. Η Αγία του εξομολογείται όλο τον βίον της. Βέβαια, την ανοθετήσει ο αβάσιστο σημάς, έμεινε και αραπνόπληκτος μπροστά στο μεγαλείο και στην λαμπρότητα της ψυχής της. Έβλεπε τον τελείως διαφορετικόν άνθρωπο. Εκεί ήταν κατάμαυρη, εδώ έγινε κατάλευχη. Εκεί αμαρτωλός άκρος, εδώ πλήρης αγιότητος. Τι μπορούσε να πει? Και αφού ήκουσε την εξομολόγησή της, την συγχώρησε, του είπε ότι έλα και του χρόνου και φέρε μου την Αγία Κοινωνία. Έφερε και την Αγία Κοινωνία, κοινώνησε και όταν ξαναπήγε την βρήκε και κοιμημένη και στον ουρανό ενδόξως τοποθετημένη. Αυτό το παράδειγμα, το αγιότατο παράδειγμα της μεγάλης αμαρτωλής γυναίκας, γίνεται φωτεινό αστέρι στο οποίο κάθε αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να προσβλέψει και να κατευθύνει και τον δικό του δρόμο. Το παράδειγμά της μας δίνει κουράγιο, μας δίνει θάρρος στο να μην απελπιστούμε όταν έρχεται το δαιμόνιο της απογνώσεως και μας λέει τώρα με αυτά που έχεις κάνει δεν πρόκειται να δεις πρόσωπο Θεού. Εμείς δεν πρέπει να δώσουμε ακρόαση ούτε να προσέξουμε, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η απελπισία και η απόγνωση ποτές μα ποτές δεν είναι από το Θεό. Όσο και εγκληματίας να είναι ο άνθρωπος σε όλη την έννοια του πράγματος, δεν πρέπει να δώσει χώρα στην απελπισία. Όταν ο Απόστολος Πέτρος ερώτησε τον Χριστό μας και του είπε μπορώ να συγχωρέσω 7 φορές την ημέρα κάποιον άνθρωπο που με έκανε κάποιο κακό? Τι λέγεις Πέτρε, του λέει, 7 φορές μόνον? 7 φορές, δηλαδή 500 περίπου φορές μπορείς να συγχωρήσεις, εάν ο άνθρωπος έχει πάρει τη αυτή διαταγή, τη αυτή ευλογία να συγχωρεί τον συνάνθρωπό του 500 φορές την ημέρα. Μπορούμε να υπολογίσουμε ο Θεός πόσες φορές δύναται να συγχωρήσει ανά πάσα στιγμή? Ο Βάσπη μην λέει ότι ο Σάκης ο άνθρωπος φταίξει στο Θεό και στρέψει τα μάτια στον ουρανό και είπε ήμαρτον Θεέ μου, πέπευτε η αμαρτία του.
σε αυτό το στυλ της μετάνοιας και της αγάπης του Θεού και της συγγνώμης του Θεού, μπορούμε να σταθούμε και να ακούσουμε της απελπισίας το δαιμόνιο? Δεν κατεβάζουμε το Θεό χαμηλά? Τον κατεβάζουμε από την αξία που έχει να συγχωρήσει και να τον φέρουμε στη θέση να τον φοβόμαστε σαν μπαμπούλα, ότι τώρα αυτό που έκανα θα με περάσει από το γαϊταγάνι και θα με οδηγήσει στην κόλπη. Μα πώς θα το πούμε αυτό, αφού βλέπουμε σταύρωση? Βλέπουμε ο Χριστός μας να είναι καρφωμένος στο σταυρό, να είναι οι σταυρωτές του μπροστά, να τον χλεβάζουν, να τον βρίζουν και να τον κοροϊδεύουν, και αυτός να παρέχει συγγνώμη. Αλλά αυτό βέβαια γίνεται στην σταύρωση του Χριστού, μα το βλέπουμε στην πράξη και στη ζωή μας. Να, η Αγία, αυτός ο μεγάλος άνθρωπος που δεν μπορεί κανείς να σταθεί μπροστά στο μεγαλείο και στο φως της ψυχής της, το πώς τον αγωνίστηκε. Εμείς γνωρίζουμε ότι για να κατορθώσει κανείς κάτι, δηλαδή να γνωρίσει λίγη χάρη Θεού, όπως ένας πατέρας πολύ καλά είπε, ότι για να πάρω λίγη χάρη, λέει, πρέπει να φάω με την κοτάλα την κόλαση. Τι εννοούσε? Τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τις στεναχώριες, τις δαιμονικές προσπάθειες, κόπους ασκητικούς, να πάρεις μια στελιά χάρη. Που υποτίθεται ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πέσει σε αυτή την αμαρτία της Αγίας Μαρίας. Και βλέπουμε τώρα μία γυναίκα ερείπιο, πραγματικό ερείπιο ψυχής και σώματος, μετά να γίνεται ένα φοβερό παλάτι, ένα ανάκτορο της Αγίας Τριάδος. Αυτά είναι τα κατορθώματα του Θεού. Αυτά έφερε στον κόσμο η σταύρωση του Χριστού. Εδώ είναι το μεγαλείο. Ένας γιατρός πότε μεγαλύνεται? Πότε παίρνει όνομα? Πότε φημίζεται? Πότε απλώνεται η μαρτυρία του σε όλο τον κόσμο? Όταν με την φώτιση εφεύρει κάποιο φάρμακο για κάποια ανίατη ασθένεια. Υποτίθεται, έχουμε τον καρκίνο. Αν βρεθεί γιατρός που να φέρει φάρμακο και να γιατρεύει τους καρκινοπαθείς, θα τον κάνουν οι άνθρωποι είδωλο. Αν όμως θεραπεύει ένα συνάχη, δεν έχει αξία. Ούτε πως και ο Θεός, ο Χριστός μας, θεραπεύοντας την αμορτωλότητα αυτή με παράδειγμα την Αγία μας, μας φανερώνει πόσον απείρως μεγάλος είναι ο γιατρός της ψυχής μας και στον οποίο πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Όπως πιστεύουμε έναν γιατρό ότι αυτός είναι καλός επιστήμων, έχει κάνει πολλές θεραπείες, έχει σώσει πολλούς ανθρώπους, είναι πασίγνωστος, έχει μαρτυρίες πολλές, έχουμε εμπιστοσύνη και δίνουμε τον εαυτό μας, μας κοιμίζει, μας εγχειρίζει και λοιπά, και πιστεύω ότι θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε καλά. Όλοι είμαι χαμαρτωλοί, όν πρώτος είμαι εγώ, κατά τον Απόστολο Παύλο. Μόνο ο Χριστός μας είναι καθαρός. Όλοι εμείς είμαστε, και πρώτος εγώ είμαι ο χειρότερος. Και πρέπει να θεμελιώσουμε την ελπίδα μας, σαν άγκαιραν ελπίδος, στο Χριστό μας, και να πιστεύουμε ότι όσο και αμαρτωλοί και αν είμαστε, η πόρτα της μετάνοιας είναι αδιαλείπτως ανοιχτή. Ο Χριστός μας ήρθε, λέει, να σώσει το απολωλός, να βρείτε την απολυμένη δραχμή. Δεν ήρθε για τους δικαίους και για τους υγιείς, ήρθε για τους αρρώστους και για τους ασθενείς. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον ο Χριστός μας ήρθε για να βρείτε ο απολωλός και να θεραπεύσει το άρρωστο πρόβατο, τον άρρωστον άνθρωπο, ας έχουμε αυτήν έτσι την εμπιστοσύνη. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αγαπήσουμε το Χριστό μας. Τι είπε στην αμαρτωλή γυναίκα ο Χριστός μας? Αφέονται, λέει,
επολέ αμαρτία σου, διότι αγάπησε πολύ. Την συγχώρεσε διότι αγάπησε πολύ. Κάτε την αγάπη, μετρείται και η άφεση. Όσο το χρέος ή το μεγαλύτερο και αφέθηκε, τόσο φυσιολογικά έρχεται και η ευγνωμοσύνη της ψυχής να δώσει αγάπηση στον χρεοφιλέτη, στον άνθρωπο που άφησε το χρέος. Εδώ έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος συγχωρεί τα πάντα, δεν αφήνει τίποτε ασυγχώρητο. Ότι έρχεται στο φως της εξομολόγησης στέφεσαι αθέσεως, και επομένως κανείς δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό το μυστήριο που καθαρίζει και αγνίζει τον άνθρωπο και τον κάνει άξιον της βασιλείας των ουρανών και την τελευταία στιγμή ακόμη. Πόσοι άνθρωποι στις τελευταίες τους στιγμές και αναπνοές ζήτησαν συγγνώμη και την πήραν. Έρχεται ο άδικος διάβολος, έρχεται ο φοβερός εχθρός μας, και προτού ακόμα να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το τέλος της ζωής, έρχεται να μας απελπίσει και να μας πει: ξέρεις, δεν σώζεσαι με τίποτε, δώσε ένα τέλος και τελειώνει. Όχι, ποτέ δεν πρέπει να του γίνει του διαβόλου το χατήρι, αλλά εμείς θα έχουμε εμπιστοσύνη στον μεγάλο μας ιατρό, με πολύ αγάπη όμως. Θα αγαπήσουμε τον Χριστό με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, και αυτό θα το δείξει η εφαρμογή στις εντολές Του. Εκεί είναι το τεστ. Αν αγαπάμε τον Χριστό, θα το δείξει το τεστ στην εφαρμογή των εντολών Του. Και ποια είναι η μεγάλη εντολή? Να αγαπάμε αλλήλους. Όπως ο Χριστός με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο είναι εν, είναι μία θεότης, μία φύσης, ούτω πως και εμείς οι εν Χριστώ αδελφοί να γίνουμε ένα. Και πότε θα γίνουμε ένα? Όταν ο καθένας αναγνωρίζει τα δικά του σφάλματα και δικαιώνει τα του πλησίον. Όταν δεν κρίνει τον πλησίον του και κρίνει τον εαυτόν του, τότε με την ελαφρωμένη ψυχή, με την αυτομεμψία, δέχεται την αγάπη προς τον αδελφό και έτσι γινόμεθα ένα. Και λέει ο Χριστός ότι πότε γνώσονται οι άνθρωποι, οι αλόπιστοι, οι αλόθεσκοι, ότι είμεθα του Θεού και αδελφοί, όταν θα έχετε αγάπη εν αλλήλεις. Όταν αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όχι κατά τον, όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, όχι λέει αγάπη με λόγια, με έργα. Όταν πεινάει κάποιος και τον παρουσιάζει ένα χαρτί με φαγητά, τον χορταίνεις, λες σε αγαπώ, φάει. Μα τι να φάω, χαρτιά και φωτογραφίες φαγητών? Αν δεν τους τρώσεις τραπέζι, δεν φαίνεται ότι τον αγαπάς στην πράξη. Γι' αυτό η σημερινή μνήμη της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, της μεγάλης αυτής μάρτυρος της ασκητικής ζωής και της αγιοσύνης, να μας δώσει την δυνατότητα να νιώσουμε αμαρτωλότητα και να δώσουμε τον εαυτό μας στο λωτρό της μετανοίας, και οι Άγιες Ευχές της ας μας σκεπάζουν και ας μας φωτίζουν και ας μας ενισχύουν στο μεγάλο λωτρό της μετάνοιας. Αμήν.